Η ώρα να μιλήσουμε για ιστορία εδώ της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας γενικότερα, και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον καλό φίλο της εκπομπής, αν μου επιτρέπει να τον αποκαλώ έτσι, τον διδάκτορα κοινωνιολογίας, τέως καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, τον κύριο Σάβα Μαυρίδη. Καλό βράδυ, κύριε Μαυρίδη. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι στην όμορφη παρέα σας και ελπίζω να περάσουμε στο χρόνο ευχάριστα. Νομίζω... Στον παρελθόντα χρόνο. Πολύ σωστά το λέτε. Και μου έκανε εντύπωση, κύριε Μαυρίδη, εσείς βεβαίως το έχουν μάθει πλέον και οι ακροατές μας, όσοι δεν σας γνώριζαν τουλάχιστον, ότι είστε πολυπράγμα, το έχουμε επισημάνει και εμείς, και βλέπω ότι σε συνέχεια μιας προηγούμενης εκπομπής που είχαμε κάνει τότε με τον περιηγητή, τον άγνωστο αυτόν περιηγητή, τον Γκρέβερους, που ήταν, μας είχατε πει, κύριε Μαυρίδη, ο αντίλογος του Φαλμεράια κατά κάποιο τρόπο. Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπω ότι εσείς όμως δεν ησυχάζετε και ασχοληθήκατε και με άλλους περιηγητές, οι οποίοι ένα εύρος 300 ετών, δηλαδή από το 1550 μέχρι σχεδόν το 1900. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι περιηγητές σε εποχές όπου ήταν δύσκολες κατάφεραν, κάνανε ταξίδια στην Ελλάδα και γράψαν τις εντυπώσεις τους, και τώρα μιλάμε κυρίως για Θεσσαλονίκη αλλά και για το Άγιον Όρος. Και βλέπω, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα λίγο να μας το διευκρινίσετε. Ένας εκ των περιηγητών που αναφέρεστε στο βιβλίο είναι ο Τζέικοπ Φίλιπ Φαλμεράιαρ, ο οποίος είναι λίγο σαν τον Βελζεβούλη, τον έξω από εδώ στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό, ας πούμε, τον έχουμε λίγο για την πειρά ότι είναι με αυτά που έχει γράψει. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι έχει γράψει και άλλα πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Για πείτε μας λοιπόν την επιλογή σας να εντάξετε γραπτά του Φαλμεράια στο βιβλίο σας. Πρέπει να παραδεχθούμε και να δεχθούμε ότι ήταν και πολυγραφότατος, βέβαια ήταν και κλέφτης. Για εξηγήστε μας, ναι. Μεταξύ πολλών άλλων έγραψε και μια πάρα πολύ καλή ιστορία για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Την καλύτερη που υπάρχει. Μάλιστα. Όμως μας απέκρυψε ότι μερικά χρόνια νωρίτερα ένας Σουηδός είχε γράψει το ίδιο θέμα και το πήρε ο Φαλμεράιερ, το διεύρυνε κάπως και το παρουσίασε για δικό του. Δηλαδή ήταν και πολύγραφος αλλά και λίγο κλέφτης. Αυτά βέβαια δεν μπορούμε να τα μάθουμε από τη μία μέρα στην άλλη, καθότι αυτήν την προηγούμενη ιστορία της αυτοκρατορίας Τραπεζούντας, η οποία είναι γραμμένη από τον Σουηδό Αυτέλιους στα λατινικά, δεν έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα στα ελληνικά και δεν τη γνωρίζουμε ούτε οι Πόντιοι. Λοιπόν, αυτά έκανε ο Φαλμεράιερ και πολλά άλλα. Υπάρχει βέβαια, και ας το πούμε αυτό, ένα θέμα και με τους ίδιους τους Γερμανούς, οι οποίοι αποκαλούνται από τους Άγγλους πρώτοι Ούνοι. Γιατί κατέλησαν οι Ούνοι τελικά στην κεντρική Ευρώπη και σίγουρα έχουν και οι Γερμανοί ένα μέρος στην ταυτότητά τους, στο DNA τους, από τους Ούνους. Και το Βερολίνο είναι μία λέξη, ένα τοπονύμιο σλαβικής καταγωγής προέλευσης. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ενδέχεται ο κ. Φαλμεράιερ, που του αναγνωρίζουμε την ερευνησιμότητα, ότι ήταν παράλληλα και ένας διανοούμενος ο οποίος ήθελε να μεταθέσει
τη δική του κρίση ταυτότητα σε έναν άλλον λαό. Διότι ξεκινώντας από τα τοπονύμια που λέει, που υπάρχουν τα Σλάβικα στην Ελλάδα, παραβλέπουμε ότι όλες οι βαλκανικές πρωτεύουσες έχουν ελληνικό όνομα. Και τότε τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Ότι η Άγκυρα, η Σόφια, τα Σκόπια, τα Τύρανα είναι ελληνικά ονόματα, τι πρέπει να κάνουμε? Βέβαια, βέβαια. Ναι, δηλαδή το νόμισμα πρέπει να έχει δύο πλευρές, όχι μία. Πάντως το βιβλίο αυτό του Φαλμεράια για την Τραπεζούντα το έχετε μεταφράσει νομίζω, κυκλοφορεί. Ναι, έχω μεταφράσει. Ναι. Υπάρχουν δύο έργα για την Τραπεζούντα, το Φαλμεράια. Το ένα πράγματι το έχω μεταφράσει και εκδώσει εγώ. Το άλλο το έχει μεταφράσει κάποιος Σερμπίνης, τον οποίο δεν έτυχε να γνωρίσω, αλλά η σύζυγός μου μετέφρασε τις παραπομπές, οι οποίες ήταν μετάφρασες και ήταν κυρίως λατινικά. Στην πάση περιπτώσει, το άλλο είναι αποκλειστικά δική μου εργασία. Πάντως τώρα, για στο βιβλίο που αναφερόμαστε, λέει το «Ξένοι περιηγητές στη Θεσσαλονίκη και το Άγιο Όρος από το 1550 έως το 1892 από τους αδερφούς Κυριακίδη», που έχει εκδοθεί, έχετε ένα εκτενέστατο απόσπασμα από το έργο του Φαλμεράια, το οποίο τώρα προέρχεται από ποιο βιβλίο του Φαλμεράια? Αυτό προέρχεται «Fragmente aus dem Orient», αποσπάσματα από την Ανατολή. Έτσι έχει εκδοθεί. Εγώ επέλεξα να παρουσιάσω τη Θεσσαλονίκη γιατί είμαι Θεσσαλονικός, αλλά έχει όμως και μια πολύ εκτενή παρουσίαση και για την παρουσία του στην Αθήνα, την οποία δεν δημοσίευσα γιατί πόσα πράγματα θα κάνουμε τέλος. Θα τα κάνει και κάποιος άλλος, και εκεί βέβαια υπάρχουν θέματα, γιατί απέκρυψε σε αυτό το ταξίδι του ότι έγινε δεκτός από τον Όθωνα, και καθώς φαίνεται ο Όθωνας του τράβηξε τα αυτιά, γι' αυτό δεν αναφέρει καθόλου τη συνάντησή του, υποθέτω, με τον Όθωνα. Μάλιστα. Διότι ο Όθωνα ως βασιλεύς της Ελλάδος, βέβαια βαβαρός και θα λέγαμε αυταρχικός, διότι η Βαβαρία έχει μία παράδοση μέχρι σήμερα να είναι το πιο συντηρητικό μέρος της Γερμανίας, έτσι, και αυτός βέβαια ως βασιλιάς ήταν συντηρητικός, παρόλα αυτά ήταν όμως Έλληνας και φιλέλληνας και βασιλιάς της Ελλάδας. Πολύ πιθανόν ο Όθωνας τον μάλωσε και αυτό το απέκρυψε στα «Fragmente aus dem Orient», δηλαδή στα αποσπάσματα από την Ανατολή, και δεν το αναφέρει καθόλου. Όμως οι εφημερίδες της ελληνικής παροικίας στη Βιέννη, τις οποίες επίσης έχω μελετήσει, το αναφέρουν, και μάλιστα αναφέρουν ότι ταξίδευσε στην Αθήνα συνοδευόμενος από κάποιον Ρώσο στρατηγό, που ενδεχομένως αυτός θα ήταν και ο χορηγός του. Α, μάλιστα. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι πολύ καθαρά, είναι μια αναδρομή στο παρελθόν που δεν είναι εύκολο να εντοπίσεις τι ακριβώς συνέβη. Πάντως καθαρός δεν ήταν. Προφανώς. Ναι. Πάντως βλέπω εδώ, κύριε Μαυρίδη, ότι έχετε και άλλους περιηγητές, Μπελόν, Κουζινέρι, Λέικ, Ταφέλ, Μπάρτε, Χάμπνε, Κέρνε, ενδεχομένως τώρα να μην λέω και σωστά τα ονόματα. Ναι, δεν πειράζει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Βλέπω ότι όλοι αυτοί, μάλλον κάποιοι από αυτοί, περισσότεροι, έχουν επισκεφτεί και το Άγιον Όρος. Και έχουμε πληροφορίες για το Άγιο Όρος, αλλά και γενικότερα για τη Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής, και από το Γάλλο Πρόξενο και άλλα πράγματα έχετε πολύ ενδιαφέροντα μέσα. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι σωστές αυτές τις πληροφορίες, είναι αληθινές, είναι διασταυρωμένες, δηλαδή είναι όντως έτσι όπως τα γράφουν οι περιηγητές τα πράγματα, ή τα ωρεοποιούν κατά το δοκούν? Ίσως τα ωρεοποιούν, αλλά ίσως και να τα παρουσιάζουν και πιο άσχημα από ό,τι είναι. Πάντως αυτό που επισήμανα τουλάχιστον από τον Μπελόν, ο οποίος είναι
ο παλαιότερος δυτικός που επισκέφθηκε το Άγιον Όρος στα 1550, δηλαδή είναι ο πρώτος καθολικός που επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Έχει μία πολύ σημαντική επισήμανση, η οποία έχει να κάνει με την εκπαίδευσή μας. Λέει ότι όλοι οι καλόγεροι είναι αγράμματοι. Σε κάθε μοναστήρι μόνο 2-3 ξέρουν ανάγνωση και γραφή. Και εγώ βέβαια του παραθέτω τον Ουμπέρτο Έκο, του λέω το όνομα του Ρόδου, λέει τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό όμως προκύπτει ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και το οποίο απευθύνω και στον Μπαμπινιώτη. Από πού προέρχεται η λέξη αποστήθηση, απομνημόνευση δηλαδή. Τι δουλειά έχει το στήθος με την μνήμη. Γιατί λέει ο Μπελόν ότι όλοι οι καλόγεροι ήξεραν τους ψαλμούς και τη λειτουργία κτλ. Από μνήμης, δεν ήξεραν να διαβάζουν. Λοιπόν, το θέμα μας είναι δηλαδή αν αυτή η κατάσταση πράγματι πέρασε και διαμόρφωσε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτό δεν το λέει ο Μπελόν, αυτό το υποθέτω εγώ ως συμπέρασμα από αυτήν την περιγραφή του Μπελόν. Δηλαδή, ναι. Σκόπιμα ο ανώτερος κλήρος κρατούσε τους, όπως ακριβώς έκανε και ο Πάπας στη Δύση, τους κληρικούς αγράμματους για να μην ανέρχονται ιεραρχικά. Αυτό όμως, εάν θεωρούμε και θεωρούμε φάρο της Ορθοδοξίας το Άγιον Όρος, επέδρασε αρνητικά στην εκπαίδευσή μας μέσω του συστήματος της αποστήθησης. Μάλιστα. Της απνημόνευσης, δηλαδή της παπαγαλίας που λέμε. Νομίζω, ναι, μας δίνεται μια διάσταση που δεν την είχαμε σκεφτεί, είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, γιατί βλέπω ότι είναι, προαναφέραμε μάλλον κάποιους από τους περιηγητές που περιγράφεται, που μάλλον μεταφράζεται και παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό τα γραπτά τους. Έτσι. Τι θα σε έκανε εντύπωση διαβάζοντάς τους, δηλαδή κάτι το οποίο απορρίσατε που συνέβαινε και το μεταφέρουν αυτοί, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δεν το γνωρίζατε μέχρι τότε. Ναι. Ένας από τους περιηγητές, ο Χαν, σημαντικό για τον ελληνισμό, πάρα πολύ σημαντικό, διασχίζει από Δυσμάς προς Ανατολάς, δηλαδή από τον Δρίνο ποταμό της Αλβανίας, θα λέγαμε ένα μέρος της Αλβανίας, ένα μέρος των Σκοπίων, και φτάνει στη Θεσσαλονίκη και καθοδόν καταγράφει όλες τις αρχαίες επιγραφές, τις οποίες με τον εκδότη καθίσαμε μία-μία και τις σκανάραμε και τις έχουμε μέσα. Είναι ντοκουμέντα δηλαδή. Υπάρχουν όλες αυτές οι επιγραφές. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα της εθνικότητας αυτών των επιγραφών? 90% των επιγραφών, διότι ο κύριος Χαν μάλλον, ο Αυστριακός, στα 1855 που κατέγραψε αυτές τις επιγραφές, δεν λέγεται ούτε Θαματόπουλος ούτε Μαυρίδης, λέγεται Χαν. Άρα λοιπόν δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να παρουσιάζει τα πράγματα διαφορετικά και αυτές οι επιγραφές είναι κατά 90% αρχαιοελληνικές και κατά 10% λατινικές. Σλαβική δεν υπάρχει. Μάλιστα. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, παρακαλώ. Αυτό το έργο το συγκέντρωσα ακριβώς εξαιτίας αυτού του κειμένου. Για να αποδείξω δηλαδή ότι σλαβική αρχαία ιστορία και σχέση με τη Μακεδονία δεν υπάρχει.
δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό αποδεικνύουν οι 100 και πλέον επιγραφές που συνέλεξε ο Γιώχαν Χάν στα 1855 όντας Αυστριακός. Ούτε Έλληνας, ούτε Πόντιος, ούτε τίποτε άλλο. Αυτό είναι μια σημαντική συμβολή και ήλπιζα να επηρεάσει την πολιτική, αλλά δυστυχώς δεν την επηρέασε. Δεν η ξέρω πολιτική, γιατί. Ναι, δεν ακούει, δεν σέβεται. Δεν λαμβάνει υπόψη της φαίνεται την ιστορία όσο θα έπρεπε, κύριε καθηγητά. Πάντως να πούμε ότι πέρα από το Φαλμεράια, θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι άλλοι περιηγητές έχουν θίξει θέματα αυτοσυνέχειας του ελληνισμού, αν ήταν όταν πήγαν εκεί, αν είδαν Έλληνες, Τούρκους ή Σλάβους. Τι λένε οι άλλοι για την ελληνικότητα των πληθυσμών? Οι περιηγητές, ανάλογα καθένας από τη σκοπιά του, παρουσιάζει άλλα πράγματα. Κάποιοι όμως είναι, ας το πούμε, φιλόλογοι και ιστορικοί, και αυτοί βέβαια, γιατί έχουν σταλεί περιηγητές για λόγους, παραδείγματος χάρη, έρευνας ορυκτών. Άλλοι έχουν σταλεί για τα πτηνά. Ο Μπελόν ήταν πτηνολόγος. Δηλαδή ήταν κτηνίατρος, θα λέγαμε σήμερα. Ήρθε να μελετήσει τα πτηνά που ζούσαν στον ελλαδικό χώρο. Στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, ο καθένας από τη σκοπιά του. Αυτοί όμως που ήταν φιλόλογοι, ιστορικοί και τα λοιπά και ασχολούνται με το παρελθόν γιατί και το γνωρίζουν. Άλλοι ήρθαν για τα φυτά και οι βοτανολόγοι δηλαδή και λοιπά και λοιπά, και άλλοι ήταν καθαρά πολιτικοί, οικονομολόγοι και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτοί που ήταν ιστορικοί, φιλόλογοι και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών επισημαίνουν ότι αυτούς τους Έλληνες που συναντούν έχουν τα χαρακτηριστικά των αρχαίων Ελλήνων και επισημαίνουν κυρίως ότι οι ορεινοί πληθυσμοί δεν έχουν αλλάξει καθόλου, ούτε στα ήθη και έθιμα, ούτε στο γλωσσικό ιδίωμα, ούτε στη συμπεριφορά τους, σε τίποτα. Αυτά επισημαίνουν πάρα πολύ, αυτό, γιατί το ίντερνετ, που είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου, αν έχεις χρόνο και διάθεση και μάτια βέβαια, σου δίνει τη δυνατότητα να διαβάσεις πάρα πολλά βιβλία σε πάρα πολλές γλώσσες και να δεις ότι τα πράγματα είναι έτσι. Και βλέπω ότι έχετε ολόκληρο το κείμενο του Μπελόν. Ναι. Ένα τόσο παλιό κείμενο έχει πρώτα απ' όλα μεταφραστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά ολόκληρο. Αυτό ήταν στα γαλλικά γραμμένο, έτσι? Βέβαια, στα αρχαία γαλλικά, μεσαιωνικά γαλλικά. Μεσαιωνικά δηλαδή. Γαλλικά, ναι. Ναι. Τώρα μιλάμε για 1550 έχει εκδοθεί στα γαλλικά. Άρα λοιπόν αυτός ακριβώς 5 χρόνια νωρίτερα βρέθηκε στην Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε περίπου 100 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όχι, 1453. Ταυτόχρονα σχεδόν. Ναι. Όχι, έχετε δίκιο. 100 χρόνια περίπου. Ναι, ναι, 100 χρόνια περίπου. Αλλά είναι μικρό το διάστημα. Θέλω να πω ότι 100 χρόνια λοιπόν μετά την άλωση έρχεται ο συγκεκριμένος, βοτανολόγος. Ο οποίος... Το οποίο το βιβλίο, ένα βιβλίο, πρωτότυπο, υπάρχει στη βιβλιοθήκη των Μιλέων στο Βόλο. Α, το αυθεντικό λέτε, το πρωτότυπο. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά ήταν βιβλίο ορνηθολογίας όμως. Όχι ιστορικό τέτοιο σαν και αυτό που παραθέτω εγώ. Μάλιστα. Οπότε βγήκε για πρώτη φορά στα ελληνικά το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο δίνει πλήθος πληροφοριών για την Ελλάδα και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για την περιοχή μας εδώ. Και στο Άγιο Όρος, πήγε στο Άγιο Όρος. Ναι, βέβαια. Και προσφέρει πολλές και σπάνιες πληροφορίες. Βέβαια θα έλεγα ότι είναι κάπως επιφανειακές, γιατί αυτά που έβλεπε απλώς τα κατέγραφε. Ναι, δεν ήταν και ο θεολόγος, ας το πούμε έτσι, για να κάνει συγκρίσεις, αλλά μας δίνει όμως πληροφορίες
που βέβαια δείχνουν ότι το Άγιον Όρος βρίσκεται σε μια κατάσταση πρωτόγονη, αλλά και σε ποια κατάσταση θα μπορούσε να βρισκόταν 100 χρόνια μετά την άλωση. Και το ότι δεν αλώθηκε γι' αυτό και δεν εξαφανίστηκε είναι τεράστιο επίτευγμα. Τώρα, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Πείτε μας λίγο για την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, την πολυπολιτισμική. Ήταν όντως έτσι πολυπολιτισμική ή όχι? Από διασταυρωμένες πηγές βέβαια, γιατί η δίψα μου είναι ακόρεστη. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ήταν πράγματι μια πόλη έως το 1945, τριών, έως το 22 ήταν τριών, έως το 45 δύο κοινωνικών, θρησκευτικών, εθνικών ομάδων. Έτσι έως το 22 ήταν τουλάχιστον τριών. Γράφει λοιπόν ένας από αυτούς ότι η πόλη μας είναι πολύ φτωχή και βρώμικη. Κάθε Παρασκευή έχουν αργία οι μουσουλμάνοι. Κάθε Σάββατο οι Εβραίοι. Και κάθε Κυριακή οι Χριστιανοί. Ο Πασάς λοιπόν, για να μην αδικήσει καμία ομάδα, όταν είχε η μία ομάδα αργία, υποχρεώνει και τις άλλες δύο. Έτσι από τις 7 ημέρες οι 3 ήταν αργία. Να το εφαρμόσουμε και τώρα, κύριε Βαγγέτα. Λοιπόν, η πόλη ήταν πολύ βρώμικη, λέει, και πολύ φτωχή. Και γι' αυτό οι γυναίκες και των τριών κοινοτήτων ασκούσαν συχνά το αρχαιότερο επάγγελμα για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Και έτσι προέκυψε ο μύθος της ερωτικής πόλης και της φτωχομάνας. Μάλιστα. Όλοι το λέμε, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε που έχει τις ρίζες που έχουν τις ρίζες αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως γιατί να το διατηρήσει αυτό τον, αυτήν την ταυτότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και τη βρωμιά αλλά και τη φτώχεια. Πάντως μέχρι σήμερα παλεύουμε με τα σκουπίδια, αυτή είναι η αλήθεια, μετά από τόσους αιώνες. Ναι, αυτά έγιναν το 1812, γράφτηκαν μάλλον το 1812, και δυστυχώς τα συναντούμε και σήμερα. Βέβαια αυτή είναι και η γοητεία της πόλης, η οποία βέβαια έχει και ένα άλλο ρόλο, αν έχουμε χρόνο, δεν ξέρω. Για πείτε μου. Είχε την δυστυχία ή την ευτυχία να είναι πάντα δεύτερη πόλη. Από την ρωμαϊκή εποχή ακόμη. Έτσι λοιπόν η Θεσσαλονίκη ήταν η φωλιά της έκφρασης της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Και όχι όπως γράφει ο Μαζάουερ, η πόλη των φαντασμάτων, αλλά η Θεσσαλονίκη ήταν και είναι η πόλη των στάσεων και των επαναστάσεων. Αρχινούμε από τη ρωμαϊκή εποχή, στον εμφύλιο το ρωμαϊκό, συνεχίζουμε με την μικρή γενοκτονία του Θεοδοσίου, αργότερα με την εικονομαχία και την εικονολατρεία, θέματα που θίγω και εγώ κάπως εδώ, δηλαδή το θέατρο, ο χώρος της σύγκρουσης των εικονομάχων και εικονολάτρων, ήταν κυρίως η Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, πάλι στη διάρκεια του Βυζαντίου, έχουμε εδώ το κίνημα των ζηλωτών. Ακόμη και ο Μουσταφά Κεμάλ, την επανάστασή του, 1908, την οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα σε έναν χώρο, ο οποίος και σήμερα λέγεται, μεταφρασμένο τα τουρκικά, Πλατεία Ελευθερίας. Αλλά και όταν οι τρεις αντιβασιλικοί
άνδρες αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ελληνική κυβέρνηση διαφορετική από αυτή των Αθηνών, την οργάνωσαν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο που λέγεται σήμερα Τριανδρία. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι ο χώρος και σήμερα βέβαια στην περίοδο των εκθέσεων η πόλη μας μεταβάλλεται σε πεδίο μάχης. Και τα καυσαέρια φτάνουν μέχρι τη γειτονιά μου στις Ζικές και δακρύζουν τα μάτια μου. Λοιπόν, αυτός είναι ο πολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης, πέρα από τα υπόλοιπα που αναφέραμε. Άρα, βέβαια, αυτό που λέμε συμβασιλεύουσα και συμπρωτεύουσα. Ναι, και συμπάσχουσα βέβαια. Συμπάσχουσα. Καλά το ναι. Η Θεσσαλονίκη όμως έχει μια ενδοχώρα που φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Δηλαδή θα έπρεπε, είναι το μήλον της Έριδος, διότι είναι η κεντρική έξοδος της Ανατολικής Ευρώπης στη Μεσόγειο, κεντρικότερη από την Αθήνα, αλλά δεν αξιοποιείται. Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξένοι περιηγητές στη Θεσσαλονίκη και το Άγιο Όρος από το 1550 στο 1892, Σάββας Μαυρίδης, Κάρλα Πριμαβέρα Μαυρίδου, με τους περιηγητές όπως είπαμε και τον Φαλμεράια και τον Μπελόν και τον Γκράβερους και τον Κέρν και πολλούς ακόμα, τρεις αιώνες περίπου περιηγητές για την Θεσσαλονίκη, το Άγιο Όρος. Να πω όμως, κύριε καθηγητά, αυτό πρέπει να το πω, ότι έχει μέσα στο βιβλίο, έχετε παραθέτεται εκτεταμένη βιβλιογραφία, τόσο ελληνόγλωση όσο και ξενόγλωση, πλήθος παραπομπών, αλλά και ενδιαφέροντα παραρτήματα, καθώς και τις εικόνες που είναι και οι επιγραφές, είναι και γραβούρες εποχής. Νομίζω θα το ευχαριστηθεί όποιος το διαβάσει, ο φιλίστορ ακροατής που μας ακούει, δεν θα απογοητευτεί, όπως δεν απογοητεύτηκα και εγώ διαβάζοντάς το. Και κύριε Μαυρίδη, αγαπητέ καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε που για άλλη μια φορά ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για την ανάγνωση, αλλά και για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.